Θα δούμε τη μοντελοποίηση του Sudoku με γενετικό αλγόριθμο. Το πασίγνωστο πλέον παιχνίδι Sudoku έχει σαν σκοπό να τοποθετηθούν μέσα σε ένα τετραγωνικό πίνακα διάστασης νι, οι αριθμοί 1 έως νι, με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε αριθμός να υπάρχει μόνο μία φορά σε κάθε γραμμή, κάθε αριθμός να υπάρχει μόνο μία φορά σε κάθε στήλη και επίσης κάθε αριθμός να υπάρχει μόνο μία φορά σε κάθε ένα από τους ρίζανοι, επιρίζανοι, υποπίνακες διάστασης ρίζανοι που απαρτίζουν τετραγωνικό πίνακα διάστασης νι. Και ένα παράδειγμα σωστού 4 συντόκου είναι το ακόλουθο. Και μας δίνει ένα παράδειγμα. Πάμε να το αποδομήσουμε λιγάκι. Έχουμε και λέμε, και αυτός είναι και ο τρόπος που παίζει το Sudoku παρεπιπτόντως. Δηλαδή, μου δίνουν αυτές τις 16 θέσεις, ας πούμε, στο 4 Sudoku. Υπάρχει και το 9 Sudoku κτλ. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να το γεμίσω με αριθμούς. Να παρατηρήσουμε ότι κατά μήκος της γραμμής 1 θα συναντήσουμε ακριβώς μία φορά κάθε αριθμό από τους 1, 2, 3, 4. Επίσης, αυτό ισχύει και για τη γραμμή 2, έτσι, και για τη γραμμή 3 και για τη γραμμή 4 και για τις 4 γραμμές. Ισχύει ακριβώς ο ίδιος έλεγχος. Μία φορά κάθε αριθμός σε κάθε γραμμή. Επίσης αυτό βέβαια ισχύει και για τις στήλες. Δηλαδή στη στήλη έχουμε αριθμούς από το 1 στο 4, από το 1 στο 4, από το 1 στο 4. Αλλά μπαίνει και το θέμα του τετραγωνιδίου. Δηλαδή αυτός είναι ένας 4x4 πίνακας, στον οποίο, 2x2 πίνακας, όπου θα συναντήσουμε πάλι μέσα στο 2x2 πίνακα ακριβώς μία φορά κάθε έναν από τους αριθμούς από το 1 έως το 4. Και αυτό ισχύει για κάθε έναν από τους υποπίνακες, εντάξει. Άρα λοιπόν στο Sudoku τώρα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μου δίνουν ένα μισοσυμπληρωμένο Sudoku όπως φαίνεται από κάτω και αυτό το οποίο πρέπει να κάνω εγώ είναι να βάλω λογική σκέψη και να δω, ας πούμε, ότι στην πρώτη γραμμή λείπει το 2 και το 1. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να μπει το 2 και το 1. Για παράδειγμα σε αυτό το τετράγωνο δεν μπορεί να μπει το 1 γιατί πάνω στη στήλη θα είχα 2 φορές τον Άσο, άρα πρέπει να μπει το 2 και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μια ενδιαφέρουσα σπαζοκεφαλιά. Καθαρά για βιβλιογραφικούς λόγους να πούμε ότι το συνηθισμένο Sudoku είναι το 9x9. Φαντάζομαι το έχεις δει και σε κάποιο σταυρόλεξο, όπου το 9x9 θα παίζουμε τους αριθμούς από το 1 στο 9. Δηλαδή το νι πρέπει να είναι τέλειο τετράγωνο προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 λοιπόν. Και ομοίως και καθέτως αριθμοί από το 1 στο 9, δηλαδή το επόμενο Sudoku είναι 16, εγώ δεν έχω δει ποτέ, αλλά δεν ασχολούμαι και πολύ. Βεβαίως δεν ξέρω αν εσύ ασχολείσαι με το Sudoku. Αν ασχολείσαι με το Sudoku, να το αφήσεις αμέσως και να ασχοληθείς με την πλήτρια ένωση, έτσι. 9x9 λοιπόν το πλέγμα. Παρατήρησε ότι εδώ λοιπόν θα βάζουν τους αριθμούς, αλλά σου ξαναλέω ότι θα έχει φιξάρει αυτός αρχικά κάποια τετράγωνα με κάποιους αριθμούς για να μου καθοδηγήσει τη σκέψη. Αλλιώς δεν έχει νόημα και σπάζω κεφαλιά. Όσο μάλιστα λιγότερους αριθμούς μου δίνει, τόσο το χειρότερο για μένα. Οπότε στη γραμμή από το 1 στο 9, έτσι, ομοίως και σε αυτή εδώ τη γραμμή, ομοίως και στη στήλη από το 1 στο 9, εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να εμφανίζεται κάθε αριθμός ακριβώς μία φορά, αλλά επίσης αυτό θα πρέπει να ισχύει και μέσα στο τετραγωνάκι, έτσι. 3, 7, ποιο μου λείπει τώρα εδώ, με θεωρείς και ψυχή μου, όχι το 3, 4, 5, έλα βοήθα, το 9 λείπει, εντάξει. Οπότε λοιπόν σε ένα Sudoku 9 θα έχω 3x3 τετραγωνάκια τα οποία θα είναι συνολικά 9. Δηλαδή εδώ θα γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκα αλλά και πιο ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν αναφορικά με το Sudoku, έτσι παίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Τώρα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι το λύνουμε με γενετικό αλγόριθμο και μας δίνει λοιπόν το παρακάτω μισοσυμπληρωμένο Sudoku το οποίο πρέπει να το κωδικοποιήσουμε εμείς. Τώρα, πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα άτομο του πληθυσμού? Παρακαλώ, αναχείρες και την κάρτα σου. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα πίνακα, όπου ο πίνακας αυτός, η πιο προφανής επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πει ότι είναι ένας 4x4 πίνακας. Απολύτως σωστό, και στον 4x4 πίνακα θα πάμε και θα βάλουμε τους αριθμούς από το 1 έως και το 4. Εντάξει, προσοχή τώρα. Μπορείς να το κάνεις κιόλας να μην σέβεται τους περιορισμούς του προβλήματος, γιατί αφήνουμε ελεύθερη τη διαχείριση, ούτως ώστε να αξιολογήσουμε τις λύσεις και αν έχουμε παραβιάσεις, τότε αυτό να το βάλουμε μέσω συναρτήσεων ποινής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο σκεπτικό. Τώρα, εδώ όμως θέλω να δούμε λίγο το εξής χαρακτηριστικό. Άρα, ξαναλέω ότι η κωδικοποίηση μπορεί να γίνει με 4x4 πίνακα. Εντάξει, επίσης όμως μπορεί να έχουμε και έναν πίνακα 16 θέσεων. Σας παρακαλώ, άπλωσε το λίγο κάτω για να το δεις. Που σημαίνει ότι στις πρώτες 4 θέσεις του πίνακα θα είχα την πρώτη γραμμή. Αμέσως μετά στις επόμενες 4 θέσεις τη δεύτερη γραμμή. Στην επόμενη θέση την επόμενη γραμμή κτλ. Και να συμπλήρωνα αυτές εδώ τις θέσεις. Ναι.
Τώρα, εδώ όμως, δες το λίγο γιατί θα παίξουμε λίγο με το οριζοντιωμένο, έχουμε και λέμε ότι εδώ θα πρέπει να είναι το 4, εδώ θα πρέπει να είναι το 3, εδώ επίσης θα πρέπει να είναι το 1, εδώ θα πρέπει να είναι το 2, στην επόμενη τετράδα δεν έχω τίποτα, εδώ πρέπει να είναι το 3 και εδώ πρέπει να είναι το 1, εντάξει. Άρα, τώρα, οι κενές θέσεις που πρέπει να συμπληρώσω, μπορούμε να παίξουμε μπάλα μόνο σε αυτές, το οποίο είναι και πιο λογικό, δηλαδή αφού τα υπόλοιπα όλα είναι φιξαρισμένα, εμένα με ενδιαφέρουν αυτές εδώ οι θέσεις του πίνακα. Άρα λοιπόν πιο κομψή αναπαράσταση σε σχέση να έχω ένα πίνακα 4x4 ή να έχω ισοδύναμα ένα πίνακα 16 θέσεων, είναι να πάρω μόνο τις θέσεις που δεν είναι συμπληρωμένες και να συμπληρώσω αυτές. Εντάξει, εκεί ούτως ή άλλως πρέπει να παίξω παιχνίδι εγώ. Άρα λοιπόν ένα άτομο του πληθυσμού θα το αναπαραστήσω με ένα πίνακα 2-4-6 θέσεις συμπληρωμένες με έναν πίνακα 10 θέσεων. Εντάξει, με έναν πίνακα 10 θέσεων που κωδικοποιεί τις κενές θέσεις του πίνακα. Εδώ τώρα μπορώ να γίνω και πιο επεξηγηματικός, δηλαδή να βάλω τις συντεταγμένες των θέσεων οι οποίες είναι άδειες. Εντάξει. Δηλαδή για παράδειγμα, και κάνω το αυτό στο χαρτί σου αν θες, έτσι, ο πίνακας α θα έχει τις 10 θέσεις, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και αμέσως μετά βάζοντας και μια αρρύθμιση συντεταγμένων, να πούμε ότι αυτή είναι 1, 2, 3, 4 γραμμή και αυτή είναι η στήλη 1, 2, 3, 4. Έχουμε και λέμε ότι η πρώτη θέση που έχω να συμπληρώσω είναι το τετραγωνάκι γραμμή 1 στήλη 2, το επόμενο είναι το τετραγωνάκι γραμμή 1 στήλη 3, το επόμενο τετραγωνάκι είναι το γραμμή 2 στήλη 1 και με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως κιόλας να παρατηρήσεις λίγο την κωδικοποίηση ενός τετραγωνικού πίνακα ως μονοδιάστατο πίνακα, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε στον προγραμματισμό και είναι μια χρήσιμη γενικότερα πληροφορία. 3-4, αυτό είναι το 4-1 και αυτό τέλος είναι το 4-3. Εντάξει, όπου εμφανίζονται οι αριθμοί, από το 1 στο 4. Εντάξει. Εμφανίζονται λοιπόν οι αριθμοί από το 1 στο 4. Επίσης κάτι το οποίο είναι εδώ σημαντικό είναι το εξής. Πρόσεξε λίγο, θα κάνω μια τυχαία αρχικοποίηση. Δεν μου το λέει πουθενά, αλλά παρόλα αυτά με ενδιαφέρει λίγο να το καταλάβεις. Πάω και βάζω εδώ αριθμού στην τύχη. 1, 4, 2, 3, 1, 1. 4, 2, 2, 1. Έτσι. Θέλω να παρατηρήσω το εξής. Αυτή η κωδικοποίηση που έκανα τώρα, έχω βάλει το 1 εδώ, το 4 εδώ, το 2 εδώ, το 3 εδώ, έχω βάλει το 1 εδώ. Αυτή είναι μία υποψήφια λύση του προβλήματος. Το 1 εδώ, το 4 εδώ, το 2 εδώ, το 2 εδώ και το 1 εδώ. Δηλαδή με τελείως τυχαίους αριθμούς μπορώ να πάω να φτιάξω μια τυχαία λύση του προβλήματος, η οποία, πρόσεξε, αυτή η κωδικοποίηση μπορεί να παράξει όλες τις λύσεις του προβλήματος. Σωστά. Και συγκεκριμένα την ορθή λύση μπορεί να την παράξει. Οπότε κάνω, παράγω τυχαίες λύσεις και αμέσως μετά θα βάλω τον γενετικό αλγόριθμο να αξιολογήσει τις λύσεις αυτές. Εντάξει. Θα επιτρέψω δηλαδή παραβιάσεις και αμέσως μετά θα αφήσω τον γενετικό αλγόριθμο μέσω της επιλογής διασταύρωσης μετάλλαξης να εξελίξει αυτές τις λύσεις. Όσο λιγότερες παραβιάσεις θα έχω, τόσο το καλύτερο, μέχρι ότου να φτάσω στη βέλτιστη λύση, η οποία δεν θα έχει καμία απολύτως παραβίαση. Τώρα, αυτά για το ερώτημα Α1 λοιπόν, αλλά κάναμε και μια συζήτηση για την καταλληλότητα. Η καταλληλότητα λοιπόν θα σχετίζεται με το πλήθος των παραβιάσεων και το πλήθος των παραβιάσεων θα θέλουμε να το ελαχιστοποιήσουμε. Πάμε όμως να δούμε το ερώτημα Α2. Αν κάποιος επέλεγε διαδική αναπαράσταση, ποιος θα ήταν ο ελάχιστος αριθμός από bits που απαιτείται για την αναπαράσταση ενός ατόμου. Τώρα, κάποιος σκεπτόμενος λογικά μπορεί να πάει και να πει ότι, κοίτα να δεις, εγώ για κάθε ένα από τα γονίδια χρειάζομαι 3 bits, γιατί παρατηρώ ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το 4. Οπότε ο αριθμός 4 γνωρίζεται στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης είναι το 100. Το 3 επίσης γνωρίζω ότι είναι το 011. Το 2 επίσης γνωρίζω ότι είναι το 010. Και το 1 γνωρίζω ότι είναι το 001. Παρ' όλα αυτά, θέλω να παρατηρήσουμε ότι οι διακριτές τιμές τις οποίες θέλουμε να κωδικοποιήσουμε είναι 4. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου και με 2 bits με το θέμα της κωδικοποίησης. Δηλαδή, κωδικοποιώ συμβολικά κάτι να αναπαριστά κάτι. Που σημαίνει θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά το 1 να το αναπαραστήσω 0,0, το 2 να το αναπαραστήσω 0,1, το 3 να το αναπαραστήσω 1,0 και το 4 να το αναπαραστήσω 1,1. Γνωρίζοντας την κωδικοποίηση εσωτερικά, στο πρόγραμμα δηλαδή, μπορώ να μεταμορφώσω μια διαδική συμβολοσυρά στην ισοδύναμη λύση. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, το άτομο α, το 1 είπαμε ότι είναι το 0,0, το 4 είπαμε το κωδικοποιώ 1,1, το 2 το κωδικοποιώ 0,1, επίσης το 3 το κωδικοποιώ 1,0 κτλ. Με τον τρόπο αυτό θέλω 2 bits για κάθε γονίδιο, έτσι. Οπότε το γράφω λίγο με λογάκια, παρατηρώ ότι έχω 4 διακριτές τιμές, άρα επαρκούν 2 bits.
τέσσερις διακριτές τιμές, τις οποίες βάζω στον πίνακα δηλαδή, από το 1 ως το 4, άρα επαρκούν 2 bits. Οπότε, αφού επαρκούν 2 bits για ένα γονίδιο, αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα χρειαστώ, αφού έχω 10 γονίδια στο εγκωδικοποίηση που έκανα στο χρωμόσωμά μου, 10 λοιπόν επί 2, 20 bits επαρκούν για να κάνω μια ωραιότατη κωδικοποίηση της υποψήφιας λύσης με διαδική αναπαράσταση. Ναι. Άρα, εδώ η εκφώνηση για την ώρα μου έχει συζητήσει και ακέραια αναπαράσταση και διαδική αναπαράσταση. Πάμε τώρα δύο διαφορετικές εκδοχές συνάρτησης αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ, βέβαια, το ριζουμέ της ιστορίας είναι να πούμε ότι το F του Χ είναι το πλήθος των παραβιάσεων. Εντάξει? Δηλαδή, ορίζω το F του Χ να είναι το πλήθος των παραβιάσεων και άμεσως μετά μπορώ να περιγράψω λεκτικά αυτά τα οποία περιγράφει βέβαια στην εκφώνηση. Δηλαδή, ακριβώς ό,τι λέει στα bullets αυτά, κάθε αριθμός να υπάρχει μόνο μία φορά σε κάθε γραμμή. Αν υπάρχει δύο φορές σε μία γραμμή, τότε θα το προσμετράω κατά ένα. Έτσι, οπότε πηγαίνω στην πρώτη γραμμή και βλέπω για παράδειγμα ότι το ένα υπάρχει δύο φορές. Βάλει το ένα πόντο. Έτσι, σαν να του κόβουμε πόντους. Μετά βλέπω ότι και το δύο υπάρχει δύο φορές. Δώσε άλλο ένα πόντο εκεί να υπάρχει. Εντάξει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ομοίως μετά, αν υπάρχει μόνο μία φορά σε κάθε στήλη, έτσι και έχουμε παραβιάσεις, του χώνω εγώ παραβιάσεις. Ωραία. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικό θέμα με αυτή τη συνάρτηση αξιολόγησης, η οποία είναι κομψοτάτη, είναι ότι πρόκειται για μία ποσότητα την οποία εγώ επιθυμώ να την ελαχιστοποιήσω. Οπότε, επειδή είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης, αυτό σημαίνει, επειδή είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης, γιατί θέλω να ελαχιστοποιήσω το πλήθος των παραβιάσεων, το κάνω μεγιστοποίηση, το μετατρέπω σε μεγιστοποίηση και μάλιστα εδώ θα έλεγα άστοχα στην εκφώνηση. Αυτές είναι και οι δύο συναρτήσεις τις οποίες μου ζητάει. Στην ουσία είναι μία συνάρτηση με τις δύο τεχνικές που έχουμε για να κάνουμε την ελαχιστοποίηση μεγιστοποίηση. Δηλαδή, ο ένας τρόπος και αυτή θα είναι η τελική μας συνάρτηση, ότι είναι το μείον F του Χ συν σε, όπου το σε μία κατάλληλη σταθερά ούτως ώστε να παίρνει μόνο θετικές τιμές, και η άλλη συνάρτηση καταλληλότητας είναι το 1 προς F του Χ συν ένα κεφαλαίο. Εντάξει. Οπότε λοιπόν αυτές είναι οι δύο συναρτήσεις οι οποίες μας ζητάει. Τώρα λέει, έστω πως σας υποχρεώνω να φτιάξετε ένα γενικευμένο γενετικό αλγόριθμο συμπλήρωσης Sudoku, ο οποίος θα δουλεύει ανεξαρτήτως του πόσα τετράγωνα σας δίνουν ήδη συμπληρωμένα στη σωστή θέση. Θα αλλάξει τη συνάρτηση αξιολόγησης και αν ναι, πώς. Αν χρειάζεται, δώστε σύντομο παράδειγμα. Τώρα, κατά την άποψή μου, αυτή η κωδικοποίηση την οποία έχουμε δώσει είναι άψογη, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που στην είσοδο εμάς μας έρχονται ποιες θέσεις είναι συμπληρωμένες, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε, και αυτά τα γράφουμε, δηλαδή έκθεση ιδεών κανονικά, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε ποιες θέσεις είναι άδειες. Και έτσι λοιπόν η κωδικοποίησή μας να είναι με έναν πίνακα ο οποίος θα έχει μέσα του τις θέσεις οι οποίες είναι κενές και να προχωρήσουμε με την ίδια ακριβώς συνάρτηση αξιολόγησης. Αυτή είναι κατά την άποψή μου η σωστή λύση. Τώρα μια άλλη λύση την οποία μπορεί να δώσει κάποιος στο ερώτημα αυτό είναι η εξής. Είναι ότι να ξεκινήσει με ένα εντελώς κενό πίνακα, δηλαδή να ξεκινήσει την κωδικοποίηση. Και πρόσεξε τώρα, μιλάμε τώρα για 4x4, έτσι. Δηλαδή να αλλάξουμε καταρχάς την κωδικοποίηση και να την κάνουμε γενικότερα να είναι 4x4, δηλαδή να είναι ένας πίνακας 16 θέσεων. Και αμέσως μετά να κρατήσουμε την ίδια συνάρτηση καταλληλότητας, αλλά ποια θα είναι η διαφορά. Θα είναι ότι θα το επιτρέπω και στα τετράγωνα τα οποία είναι συμπληρωμένα να γεμίζουν και αυτά. Δηλαδή, πάνω στο 4, σε μια υποψήφια λύση, εγώ να βάζω το 3 για παράδειγμα. Καταλαβες. Οπότε τότε θα έχω μια επιβάρυνση με τη συνάρτηση ποινής, αν έχω βάλει έναν αριθμό πάνω σε ένα τετράγωνο το οποίο θεωρείται ότι είναι ήδη συμπληρωμένο. Εντάξει. Σε αυτή τη λύση κατεύθυνε η ενδεικτική. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε την κωδικοποίηση την οποία κάνουμε, η οποία είναι επαρκέστατη για το πρόβλημα του Sudoku. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή εδώ την ενδιαφέρουσα άσκηση.